κάθε μέρα που περνά, η κρίση παίρνει δραματικές και ανεξέλεκτες διαστάσεις. Το δημόσιο χρέος, όπως διαβάζουμε, είναι εκτός ελέγχου. Ο ιδιωτικός τομέας αντιμετωπίζει ακόρητη πίεση και μεγάλες επιχειρήσεις είναι κοντά στην κατάρρευση. Ιδιωτικά νοσοκομεία κλείνουν και τα δημόσια είναι σε αδιέξοδο. Στις τράπεζες ακούμε ότι σχεδιάζονται απολύσεις εκατοντάδων εργαζομένων. Η κοινωνία μας δοκιμάζεται σκληρά. Θέσεις εργασίας χάνονται κάθε μέρα. Η ανασφάλεια και η αδερφότητα στους πολίτες μεγαλώνουν. Και μέσα σε αυτό το σκηνικό υπουργός οικονομικών, μετά που δήλωσε πως κοιμάται ήσυχος, έλεξε σήμερα να αναβάλει, να ακυρώσει την εμφάνιση του στην Βουλή, γιατί δεν θα είχε κάτι να πει. Και η επίσημη ενημέρωση των κομμάτων, όσο για τις προτάσεις της Τρόικα, όσο κυρίως για τις αντιπροτάσεις της κυβέρνησης, αναβάλλεται για πάρα κάπου. Αλλά και η ετοιμότητα της αντιπολίτευσης να συνεργαστεί και να στηρίξει κοινές αποφάσεις, όπως η κοινωνία μας απαιτεί, παραμένουν ανεκμετάλλευτοι. Ή δυστυχώς να έχουμε μια κυβέρνηση με λύσεις, έχουμε μια κυβέρνηση που απουσιάζει. Το κόστος της αταξίας το πληρώνει βεβαίως ο εργαζόμενος και ο παροδοτούμενος πολίτης.